Στην Τουρκία θέτει πρώτων ευθυνών της ο πρόεδρος Αναστασιάδης για τη στασιμότητα που παρατηρείται στο Κυπριακό και τη δυσκολία στο να εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παρέσει στον καθαγιασμό των υδάτων στο Ζύγι απευθύνθηκε σε όσους μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού. Εύχομαι είναι να επικρατήσει το δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες, αλλά και η λογική τόσο στα έθνη όσο και στους ηγέτες. Ιδιαίτερα εκείνων των εθνών που φέρουν το βάρος να δημιουργήσουν τις προοπτικές ειρήνης. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, αναφερόμενος βεβαίως στην Τουρκία, η οποία δια και 40 τόσα χρόνια κατέχει την πατρίδα μας και εξαιτίας των θέσεων της παρακολουθεί την εξέβραση μιας ειρηνικής λύσης, έτσι ώστε να μπορέσουν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι να συμβιώσουν, να συνδημιουργήσουν. Παρά τη στασιμότητα που διαπιστώνεται στο παρόν στάδιο εξαιτίας και των πολιτικών κλειδονισμών στην Τουρκία, ο Ιανουάριος θεωρείται κρίσιμος μήνας καθώς θα κριθεί η επανέναρξη ή όχι του διαλόγου για επίλυση του Κυπριακού. Το θέμα θα απασχολήσει εκτενώς συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη, ενώ θα ακολουθήσει η επίσκεψη στο νησί του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αλεξάνδερ Ντάουνερ, στις 12 του Ιδίου μήνα. Τρεις μέρες αργότερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει τρίμερη επίσκεψη στο Λονδίνο. Στις επαφές του, σημαντικότερη κρίνεται η συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό David Cameron. Στέλνοντας ελπιδοφόρο μήνυμα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δυσκολίες που βιώνει σήμερα ο τόπος εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης. Εύχομαι ότι καλύτερον, ιδιαίτερα υπομονή στο λαό, γιατί δεν γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν τραγική, σταδιακά μεταβάλλεται και ευελπιστώ ότι το 2014 θα αποτελέσει την βάση πια, ναι, για την αναγέννηση και της οικονομίας και γενικότερα του εξυγχρονισμού του κράτους. Παράλληλα, δεν διέψευσε ότι συνεχίζεται η εκστρατεία του ιδίου και των υπουργών του με επισκέψεις στο εξωτερικό, που στόχο έχουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Τον πρόεδρο Αναστασιάδη θα συνοδεύσουν στο Λονδίνο οι υπουργοί εξωτερικών, οικονομικών και ενέργειας. Η επεκτατική στόχη της Τουρκίας εναντί της Κύπρου και η αδιάλακτη στάση της δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για επίτευξη λύσης, υποδεικνύει με ανακοίνωσή της η Συμμαχία Πολιτών και καλεί τον πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να χαράξουν μια διεκδικητική και αγωνιστική πολιτική.